Καλησπέρα, Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή από μια νεαρή κοπέλα η οποία γράφει «Έχω συναισθηματικές δυσκολίες ή έχω δίκιο». Αγαπητή κυρία Θέκλα, σας γράφω αυτό το σύντομο γράμμα το οποίο μπορείτε αν θέλετε να κάνετε vlog. Θέλουμε, πέρασαν και 4 μήνες και έγινε και vlog. Είχα μια πολύ καλή σχέση με μια ξαδέλφη μου γύρω στα 10 χρόνια πιο μεγάλη από μένα που γεννήθηκε και ζει στο εξωτερικό. Με θυμόταν κάνοντας μου δώρα και αλληλογραφούσαμε στα γενέθλια και τις γιορτές. Μου εμπιστευόταν δικά της θέματα, όπως ότι είχε χωρίσει από μακρόχρονη σχέση και τα λοιπά, και ξαφνικά εκείνη σταμάτησε και έκοψε κάθε επικοινωνία. Πικράθηκα πολύ όταν δεν μου απάντησε σε μήνυμά μου, όταν με ξέχασε στα γενέθλια μου. Θεώρησα πως επηρεάστηκε από τη μάνα της, που έχει κόντρα με τη δικιά μου για δικούς τους λόγους. Δηλαδή οι μανάδες σας έχουν κόντρα. Τώρα δεν ξέρω, οι μανάδες σας είναι αδελφάδες, είναι συνυφάδες, είναι κουνιάδα και νύφη. Στο δεύτερο μήνυμα που της έστειλα, αφήνοντας μου καλά συναισθήματα, δεν ήταν ψυχρό. Έλα όμως που ετοιμαζόταν να παντρευτεί και δεν μου είπε λέξη. Όταν ήρθε η μάνα της μετά από κάποιους μήνες να μας καλέσει, θα άφηνε λογικά το προσκλητήριο στο σπίτι του παππού, όπως έκανε και με το γάμο της άλλης της κόρης, αν δεν τύχαινε να πηγαίναμε. Στη μάνα μου ούτε που μίλησε και απλά μου είπε «Είναι εκεί το προσκλητήριο, πιάστο». Ούτε που τα ακούντησα. Αλλά φεύγοντας μου το κόταρε μαζί με άλλα, σχηματίζοντας βεντάλια, λες και είχε λαχεία να διαλέξω. Το κόταρε, μου το έδωσε δηλαδή. Χειριστική με το γάντι, λες και δεν κατάλαβα πως ήμουν κι εγώ ανεπιθύμητη. Θύμωσα και επειδή η ξαδέρφη μου είχε κόψει επικοινωνία, δεν παρευρέθηκα στο γάμο της. Βίωσα τότε το πένθος και η μάνα μου ούτε που το σεβάστηκε. Με επέκρινε γι' αυτό πως κάνει με τα αρνητικά μου συναισθήματα. Μετά από 4 χρόνια να βιώνω αυτές τις στιγμές, γιατί σε λίγο καιρό είναι ο γάμος του ξαδέρφου μας. Και θα έρθει κι αυτή. Πώς, κυρία Θέκλα, μπορεί να φύγει κάποιος χωρίς εξηγήσεις? Πώς μπορεί να ξεαγαπήσει? Δεν ξέρω αν την πείραξε κάτι που της έγραψα. Έφυγε τόσο απότομα. Τώρα που το σκέφτομαι, το mail της το τελευταίο έχει κάποια στοιχεία της μάνας της με το προσκλητήριο. Τώρα που το σκέφτομαι, μου έγραψε «Έλα εδώ στη χώρα που ζω, τώρα που μπορείς». Ως τι δηλαδή? Ως τουρίστρια? Ως φιλοξενούμενη? Ήξερε πως θα χαιρόμουν μαθαίνοντας ότι είχε βρει τον άνθρωπό της. Δεν θα εμπλεκόμουν στα προσωπικά της έτσι. Δηλαδή σε προσκάλεσε να πας εκεί στη χώρα που μένει χωρίς να σου πει «Είμαι κεραβωνιασμένη και θα παντρευτώ σε ένα μήνα». Τα βάζω με τον εαυτό μου που ένιωσε ενοχές και διερωτώ με «Υπήρξε υπερβολική ή είχα δίκιο που δεν πήγα». Κατά τη γνώμη μου, πολύ καλά έκανες που δεν πήγες. Πώς ξεπερνούμε την απώλεια ενός ανθρώπου που φεύγει χωρίς να δώσει εξηγήσεις? Να διαβάσεις το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» και στο κεφάλαιο για τον ghosting, άμα το διαβάσεις, θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πώς το ξεπερνάμε. Πρώτα απ' όλα το εκλογικεύουμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε, να δώσουμε μια δική μας εξήγηση του τι έγινε, έστω και αν δεν είμαστε σίγουροι πως είναι η σωστή. Εφόσον ο άλλος δεν μας δίνει εξήγηση, προσπαθούμε εμείς ήδη να δώσουμε εξήγηση. Βρίσκω πως η επίκριση των συναισθημάτων από τους γονείς μου στάθηκε εμπόδιο στο να τη ρωτήσω ξεκάθαρα και στο να απενθήσω νωρίτερα. Μάλιστα. Αν τη ρωτούσες ξεκάθαρα, θα σου έλεγε ότι ήταν αυτό που την ενόχλησε και θα απενθούσες και θα το ξεπερνούσες. Ίσως αν πήγαινα στο γάμο της, να έθαβα ξανά τα συναισθήματα που μου προκάλεσε η απώλειά της. Σας ευχαριστώ πολύ και η απάντησή σας θα με βοηθήσει και εμένα και άλλους που θα το ακούσουν. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τις οικογένειες που τσακώνονται οι μεγάλοι και μπαίνουν στη μέση και τα παιδιά τους. Εγώ έχω τη γνώμη, και πέστε και εσείς στα σχόλια τη δική σας τη γνώμη, ότι σε μια παρόμοια περίπτωση, αν δύο αδερφές ή δύο συνυφάδες ή μια νύφη με την κουνιάδα είναι κοντραρισμένες, δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους, καλά κάνουν να αφήνουν τα παιδιά τους έξω από αυτή τη διαμάχη. Δηλαδή η μάνα σου και η μάνα της έχουν ή είχαν τους λόγους τους να είναι κοντραρισμένες. Δεν είναι καλή ιδέα ούτε η μάνα της που την κούρδισε αυτή, γιατί το πιο προφανές είναι αυτό, ότι η θεία σου την κούρδισε.
Θα της είπε πράγματα αρνητικά για την οικογένειά της, για τη μάνα σου, για σένα και κουρδίστηκε, το πιο προφανές. Δεν μπορώ να είμαι και σίγουρη γιατί δεν είμαι μέσα στο μυαλό της και γιατί δεν σου έχει μιλήσει, αλλά φαίνεται πως έχει επηρεαστεί από αυτού και αυτή η επιδεικτική στάση της μάνας της του τύπου «σας καλώ, αλλά δεν σας καλώ». «Ελάτε, αλλά μην έρθετε». Δεν νομίζω να είναι άσχετη με το τι συνέβη και με την κόρη της. Τι να σου πω. Εμείς πάντως μεγαλώνοντας είχαμε κάποιους συγγενείς που οι γονείς μου είχαν κόντρα, όχι για λόγους άλλους, για θρησκευτικούς. Γιατί στην οικογένεια μας έχουμε και μάρτυρες του Εχωβά. Δεν μας έλεγαν ποτέ οι γονείς μας μην πηγαίνετε εκεί, μην πηγαίνετε επίσκεψη, μην κάνετε παρέα. Όμως η αλήθεια είναι ότι εμείς ως παιδί, εγώ τουλάχιστον, να μιλήσω για τον εαυτό μου, εγώ τουλάχιστον νομίζω επηρεάστηκα στην εφηβεία μου, αλλά ήμουν έφηβη, δεν ήμουν μεγάλη όπως είναι τώρα η ξαδέρφη σου που παντρεύεται, από το γεγονός ότι οι γονείς μου επέκριναν εκείνο το κομμάτι της οικογένειας που έγινα μάρτυρες του Εχωβά και έκοψα σχέσεις. Άρα και εγώ κατά κάποιον τρόπο είχα κόψει σχέσεις. Εκ των υστέρων τώρα έχω σχέσεις με όλους μου τους συγγενείς, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, ανεξαρτήτως οτιδήποτε με αφορά εμένα. Εάν ο άλλος είναι χριστιανός ορθόδοξος, αν είναι άθεος, αν είναι άθρησκος, αν είναι μάρτυρες του Εχωβά, αν είναι, ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις είναι. Δεν με αφορά. Δεν είναι κάτι το οποίο με. Τώρα, θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να βάζουμε εμπόδια στα παιδιά μας. Μιλάω ως γονιός τώρα που έχω παιδιά τα οποία είναι 22 και 20 χρονών. Θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα να βάζουμε στα παιδιά μας εμπόδια και να λέμε δεν γουστάρω εγώ εκείνον τον συγγενή, μην κάνεις και εσύ παρέα μαζί του ή μην κάνεις με τα παιδιά του. Δεν είναι καλή ιδέα. Τώρα, αυτή η ξαδέρφη σου, η στάση της δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή απέναντί σου. Δεν μας ενδιαφέρει για ποιο λόγο το έκανε, μας ενδιαφέρει το τι έκανε. Και γιατί λέω δεν μας ενδιαφέρει για ποιο λόγο το έκανε, γιατί πλέον έχουν περάσει τόσα χρόνια, πλέον έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, πλέον εσύ έχεις πάθει ό,τι έχεις πάθει και είναι καιρός να μάθεις από το πάθημά σου. Όταν ο άλλος σου κάνει ghosting, όταν εξαφανίζεται χωρίς εξήγηση από μια σχέση, νομίζω ότι η πιο υγιής αντίδραση είναι να θυμώσεις, να προσπαθήσεις να πάρεις απάντηση. Δηλαδή εγώ στη θέση σου τώρα, σου μιλάω τώρα εκ των υστέρων, γιατί και εγώ στη θέση σου αν ήμουν στην ηλικία σου μπορεί να λειτουργούσα όπως εσένα. Θα έστελα ένα mail και θα της έλεγα γιατί δεν μου μιλάς, γιατί κόβεις σχέση μαζί μου. Νομίζω ότι δικαιούμαι μια εξήγηση λόγω της συγγένειας και της φιλίας που έχουμε. Σε παρακαλώ πολύ δώσε μια εξήγηση. Θα μπορούσε να μην σου απαντήσει καν, να σου πει, να σε βγάλει τρελή, να σου πει μα δεν έχω τίποτα, δεν είχα χρόνο να απαντήσω κλπ. Δεν μπορούμε με το έτσι θέλω να υποχρεώσουμε τον άλλο να είναι ειλικρινής και να είναι επικοινωνιακός και συνδεδεμένος μαζί μας. Μπορούμε όμως να εκφράσουμε το θυμό μας για την τραυματική απότομη διακοπή της σύνδεσης. Έστω και αν ο άλλος δεν τον αποδεχθεί αυτό το θυμό, εμείς θα τον έχουμε βγάλει από μέσα μας και θα νιώθουμε καλύτερα. Και όπως πολύ ορθά παρατήρησες, το γεγονός ότι η μητέρα σου και οι γονείς σου και οι δυο σου γονείς από ό,τι κατάλαβα σου επικρίνουν τα αρνητικά σου συναισθήματα, δεν σε βοηθάει στο να ξεπεράσεις πιο εύκολα και πιο γρήγορα μια τέτοια συνθήκη η οποία είναι, πώς να το πω, είναι μια απόρριψη. Είναι μια χιλόπιτα. Είναι μια χιλόπιτα. Δεν είναι ερωτική η σχέση που έχεις με την ξαδέρφη σου, αλλά έχεις φάει μια χιλόπιτα, η οποία πονάει. Πονάνε. Δεν έχουν ωραία γεύση οι χιλόπιτες. Δεν νιώθεις ωραία. Δεν είναι ωραίο πράγμα να τρως χιλόπιτα. Shit happens όμως. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Είναι και γιορτές τώρα που φαντάζομαι θα έχουμε πάει. Θα έχετε πάει. Όσοι δεν ακούσατε τις συμβουλές μου, αν έχετε πάει σε τραπέζια που έχετε δει ξαδέρφια και εξαχιστία συγγενείς και μακρινούς συγγενείς που δεν μιλιέστε και που εκεί μπροστά στον άλλο τον κόσμο μπορεί να έκαναν και να ήταν και ευγενικοί. Τι να κάνουμε, shit happens, είναι όλα μέσα στη ζωή και προσπαθούμε να πάρουμε τα μαθήματα νωρίς ώστε να φύγουμε από εκείνη τη σχέση όσο πιο νωρίς γίνεται. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, όταν το πενθώ μπορώ να το ξεπεράσω. Ενώ αν είμαι in limbo, δηλαδή αν είμαι σε μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρω τώρα μιλάμε, δεν μιλάμε, έχει κάτι μαζί μου, δεν έχει κάτι μαζί μου, γίνεται, επιμικρύνεται η περίοδος του πένθους και είναι πιο μεγάλη ταλαιπωρία.
Να σου πω και κάτι, όταν περάσουν και χρόνια γιατί είσαι μικρούλα, θα λες, ου, ασχολούμουν εγώ με αυτήν. Πλέον, επειδή είναι και 10 χρόνια μεγαλύτερη σου, σε 10 χρόνια δεν θα τη βλέπεις καθόλου σπουδαία όπως τη βλέπεις τώρα. Θα τη βλέπεις πολύ πιο μικρή. Γιατί δεν σημαίνει ότι αν κάποιος είναι μεγαλύτερος, ότι είναι και ωριμότερος ή ότι είναι και πιο άξιος και πιο αξιαγάπητος. Την αγάπη μας έχεις, φίλοι. Καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο.